12 χρόνια γνωριμίας και 7 χρόνια γάμου κλείνουν στις 18 Φεβρουαρίου, λίγες μόλις μέρες μετά του Αγίου Βαλεντίνου η Ελένη και ο Μάκης και παρόλο που ο καιρός πέρασε και οι λαϊκές παραδόσεις ήθιστε να μιλάνε για 7 χρόνια φαγούρας, εκείνοι πάνε κόντρα σε όλα αυτά και κάνουν την εξαίρεση, δηλώνοντας το ίδιο ερωτευμένοι σαν την πρώτη μέρα. Ένας έρωτας που έχει σφραγιστεί με τα δεσμά του γάμου, ενός γάμου που κανένας δεν έμαθε ποτέ και που δεν διέρευσε καμία φωτογραφία για εκείνο το μυστήριο που τελέστηκε στη Μονή Παναχράντου στην Άνδρο, σε ένα ειδηλιακό σκηνικό παρουσία μόνο ελάχιστων στενών συγγενών. Η Ελένη, φορώντας την εκπομπή της ένα μενταγιόν στο λαιμό της που γράφει επάνω αγάπη, δώρο του άντρα της, υμνή τον Θεό έρωτα που της έφερε εκείνο το καλοκαίρι του 2009 το Μάκη Παντζόπουλο δίπλα της και η ζωή της άλλαξε ριζικά. Πιστεύω πολύ στον καλό σύντροφο. Εκεί καταλαβαίνετε περισσότερα από την εμφάνιση ενός ανθρώπου. Γιατί δεν γράφουν τα χρόνια πάνω του, γιατί μένει πάντα νέος, δεν είναι μόνο θέμα DNA, παίζει ρόλο και ο καλός σύντροφος, είχε πει χαρακτηριστικά στην εκπομπή της, απευθυνόμενη στις τηλεθεατρίες της, ενώ άλλη στιγμή θα επισημάνει, περνούν τα χρόνια και τα παιδιά θα πάρουν τον δρόμο τους και εσύ έχεις κάνει τα περισσότερα από αυτά που ήθελες να κάνεις. Και έχεις αρχίσει και βαραίνεις και σου αρέσουν άλλα πράγματα πια. Αυτό που πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο, αν το έχεις κατορθώσει, είναι να έχεις έναν καλό σύντροφο. Σαββατοκύριακο στα Άχλα για Μενεγάκη Παντζόπουλο. Κάτι η κακοκαιρία, το χιόνι και η παγωνιά, κάτι οι διάφορες υποχρεώσεις, η Ελένη και ο Μάκης δεν έχουν καταφέρει να ταξιδέψουν για αρκετό χρονικό διάστημα στον επίγειο παράδεισό τους και η αλήθεια είναι ότι μόνο οι άσχημες καιρικές συνθήκες θα μπορούσαν να φρενάρουν το ταξίδι τους στην Άνδρο αν και στο παρελθόν το έχουν τολμήσει παρά τα πολλά μποφόρ. Με την πρώτη, όμως, ευκαιρία την περασμένη Παρασκευή, που η μέρα ήταν αρκετά καλή. Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής της Ελένη, έφυγαν οι δυο τους για τα Άχλα. Εκεί είναι το ησυχαστήριό μου και δεν μπορεί να μου το στερήσει κανένας, έχει πει επανειλημμένα η παρουσιάστρια για το μαγικό μέρος που της έχει κλέψει την καρδιά από την πρώτη στιγμή που το αντίκρισε και που περιμένει με ανυπομονησία να το απολαύσει ξανά και ξανά αλλά και να ζήσει μόνιμα εκεί, όταν αποφασίσει να αποσυρθεί από τα τηλεοπτικά δρόμενα. Ο φακός του γιου βρέθηκε κατά αποκλειστικότητα στη Ραφίνα και τσάκωσε το ζευγάρι που για αρκετή ώρα πριν από την αναχώρησή του είχε μια ευχάριστη κουβέντα με τον καπέτανιο του Θεολόγος, με τον οποίο έχουν αναπτύξει τώρα πια φιλικές σχέσεις. Λίγα λεπτά αργότερα επιβιβάστηκαν στο πλοίο για να περάσουν ένα διήμερο απόλυτης χαλάρωσης και ξεκούρασης, που το είχαν και οι δυο μεγάλη ανάγκη. Thank you.
Thank you.